με τον Αωάνα να κατακτά τον τίτλο του πρωταθλητή, επικρατώντας τον τελικό που έγινε στο γήπεδο Αλμυρού με 2-1 του Ερεμία Τσαλένιου, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το φετινό Youth League της ΕΠΣΗ. Μπροστά σε μια κατάμεστη κερκίδα και παρά την αφόρητη ζέστη, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αγωνίστηκαν σε ένα συναρπαστικό τελικό και κέρδισαν τα εύσημα όλων. Ο Ερμής Ατσαλένιου προηγήθηκε στο δεύτερο μόλις λεπτό με γκολ του Μοσχονησιώτη, αλλά η απάντηση του Αγίου Νικολάου ήταν άμεση, καθώς το 5 μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Πάγκαλος ισοφάρισε 1-1 με κεφαλιά, με τον Αουάν να έχει κι άλλες φάσεις το πρώτο ημίχρονο για να σκοράρει. Στο 51 ο Ξυλικάκης άγγιξε τον γκολ για τον Ερμή, αλλά η μπάλα μετά από διαγώνιο σουτ πέρασε μόλις out. Και στην επόμενη φάση, ο Αωάν απάντησε με γκολ, χάρη σε μια εντυπωσιακή ενέργεια του Χατζηράη. Το 2-1 ήταν και το τελικό σκορ, με τον Ερμία Τσαλένιου να πιέζει στα τελευταία λεπτά για τον γκολ της ισοφάρισης. Για την λήξη του αγώνα να φέρνει έξαλλους πανηγυρισμούς για τα παιδιά του Αγίου Νικολάου. Ακολούθησαν μέσα σε πολύ όμορφο κλίμα οι απονομές παρουσία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης Γιώργου Πιτσούλη. Νωρίτερα στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, η Φεστός ήταν εκείνη που κατέκτησε την τρίτη θέση, επικρατώντας με 2-1 το Αστέρα Ρεθύμνου, με τον Γιάννη Παπαδάκη να σημειώνει τα δύο γκολ για τους Μεσαρίτες και τον Πολυμίλη να μειώνει για τους Ρεθυμιώτες. Το πιο σημαντικό είναι η στιγμή που ζουν αυτά τα παιδιά, έτσι. Όπως σας είχα πει μετά τον ημιτελικό, για μας σημασία έχει το να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να εξελιχθούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό το πετύχανε. Το στόχο δηλαδή που είχαμε από την αρχή της χρονιάς, από τον Αύγουστο που πατήσαμε γήπεδο, ήταν η εξέλιξη. Αυτό έγινε. Σίγουρα όμως και το να κερδίσει ένα τελικό είναι μεγάλη χαρά, γιατί είναι η στιγμή των παιδιών. Η επιβράβευση για όλο αυτό που έχουν πετύχει φέτος. Και νομίζω ότι και πολύ δίκαιοι ήταν και δύο ομάδες στον τελικό, και αυτό φάνηκε από την ποιότητα του τελικού και των δύο ομάδων. Και τα δύο παιδιά και οι δύο ομάδες είχαν πολύ καλά παίχτες, παιχτικά, πάρα πολύ καλά τεχνικά. Νομίζω ότι είναι ένα ωραίο τελικό για αυτούς που το είδαν απ' έξω. Και το ευχαριστηθήκαμε γιατί ήμασταν τελικοί νικητές εμείς. Είμαστε ικανοποιημένοι από όλη αυτή τη διαδρομή. Αν και το αποτέλεσμα μας πικραίνει, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούσαμε κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά του Αγίου Νικολάου για την κατάκτηση του τροφέου. Εμείς μόνο θετικά έχουμε να αποκομίσουμε από όλη αυτή τη διαδρομή. Θέλουμε τα παιδιά αυτά να είναι έτοιμα, γιατί και ηλικιακά, από ό,τι γνωρίζετε, οι ηλικίες που χρησιμοποιούμε εμείς είναι αρκετά μικρότεροι σε ηλικία. Οπότε θέλουμε να τα προετοιμάσουμε τα παιδιά για τις ομάδες που έχουμε στις παραπάνω κατηγορίες. Και μέσα από αυτά τα παιχνίδια και μέσα ειδικά από όλη τη διαδρομή αυτή, μόνο κέρδη έχουμε να αποκομίσουμε. Κλείνει με ένα πρωτάθλημα, θα το χαρακτήριζα φανταστικό. Όπως είδατε και στο τελικό σήμερα, η ατμόσφαιρα παρά τη ζέστη που ήταν τρομερή. Εμείς πιστεύαμε αρκετά σε αυτό το πρωτάθλημα και ο πρόεδρος και όλοι οι ένωσοι μας έχουμε πιστέψει, διότι θέλουμε να πεδίουμε σε ακαδημίες στην ανάπτυξη του ρεακλήτου ποδοσφαίρου. Ήρθε λοιπόν από την ΕΠΣΗ Ρακλή αυτή η ποδοσφαιρική πρόταση, που όπως είδατε κάθε χρόνο την γίνεται και καλύτερη, γιατί θέλουμε την ανάπτυξη γενικότερα του παγκρίτου ποδοσφαίρου, γιατί όπως ξέρετε και φέτος πήραν ομάδες μέρος από όλη την Κρήτη.